Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, Mega69 εδώ πέρα και σήμερα θα ανεβάσω το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι μου και αυτό θα είναι ένα walkthrough για την Pokemon Emerald. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα λοιπόν και ιδιαίτερο βίντεο, επειδή σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου πριν από 10 χρόνια ο μικρός Πάρης ξεκίνησε ένα κανάλι με το όνομα Megacyber, ή για να το πούμε καλύτερα The Megacyber69. Σήμερα λοιπόν θα είναι ένα επαιτειακό βίντεο για τα 10 χρόνια στο κανάλι. Σκεφτόμουν γενικότερα τι θα μπορούσα να κάνω για σήμερα και νομίζω ότι έχω βρει το πιο κατάλληλο, το πιο αρμόζιο για αυτή την ημέρα, που θα είναι μια μικρή αναδρομή στο κανάλι, να δούμε και μερικά παλιά βιντεάκια και να δούμε την πορεία του καναλιού από τότε, από τον Νοέμβριο 2011 μέχρι και σήμερα. Οπότε σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια ο μικρός Πάρης, τότε πρώτη ηλικίου, αποφάσισε να ξεκινήσει το YouTube. Γιατί να ξεκινήσει το YouTube? Δεν ήξερε και ακόμα δεν ξέρει πως συνέχισε για όλα αυτά τα χρόνια. Γενικότερα όλα ξεκίνησαν όταν τον Αύγουστο, 2 μήνες περίπου, 3 πριν ανέβει το πρώτο βίντεο, έκανα το δικό μου λογαριασμό στο YouTube που το ονόμασα The Megacyber69. Έχω ξαναπεί την ιστορία έχοντας μια κάρτα Yu-Gi-Oh δίπλα μου του The Fiend Megacyber που μου έδωσε την ιδέα για το όνομα. Έχετε δει πως έχει εξελιχθεί και αυτή η ιστορία στο Special για 100K και σε προηγούμενα Special πιο πριν. Αλλά δεν πήγαινε ποτέ για να είναι κανάλι το οποίο έχει content που θα το δει κάποιος άνθρωπος. Γενικότερα τότε δεν υπήρχε πολύ πράγμα στο ελληνικό YouTube. Υπήρχαν ελάχιστα κανάλια που όταν έφτιαξε τον λογαριασμό δεν ήξερα ότι υπήρχαν άνθρωποι που ανεβάζανε βίντεο στο YouTube για διασκέδαση. Τότε η μόδα γενικότερα ήταν ότι μπαίναμε στο YouTube για μουσική περισσότερο, για τέτοιου είδους πράγματα. Δεν υπήρχε ο θεσμός του YouTuber τότε. Αλλά έχοντας φτιάξει τον λογαριασμό, είδα από το εξωτερικό κυρίως, δεν είχα έρθει σε κάποια επαφή με το ελληνικό content ακόμα, 2-3 κανάλια υπήρχαν τότε, δεν υπήρχαν πολλά. Ο Ζόκο Κέικ ήταν τα πρώτα αυτά κανάλια. Οπότε είχα δει ξένους YouTubers που ανεβάζανε gameplays και κάνανε σχολιασμό από πάνω. Και τότε κάνανε playthroughs. Οπότε θέλοντας κι εγώ να έχω content στο κανάλι, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, αποφάσισα κι εγώ να κάνω κάποιο playthrough. Και το καλύτερο playthrough που θα μπορούσα να προσφέρω είναι σε κάτι που ξέρω καλά, τα παιχνίδια Pokémon. Είδα επίσης ότι δεν υπάρχει ελληνικό content στα παιχνίδια Pokémon. Οπότε έχω το σκεπτικό να αφήσω στο ίντερνετ ένα playthrough για το πώς μπορεί κάποιος να περάσει την Pokémon Emerald και να τερματίσει. Επειδή αυτή ήταν η μόδα τότε, δεν κάναμε απλά let's plays. Ήτανε guides, φίλε. Καθόμουν και έψαχνα για την Emerald. Να βρω όλα τα items, να βρω τους καλύτερους τρόπους να νικήσει τους trainers. Γενικότερα να λειτουργεί σαν οδηγός για να τερματίσει κάποιος το παιχνίδι. Οπότε έχοντας αυτά στο μυαλό και έχοντας κάνει πολλή έρευνα, ανέβηκε το πρώτο βίντεο. Πάμε να το δούμε λίγο. Η Pokémon Emerald ήταν η πρώτη μου κασέτα. Βλέπετε το μεταξύ ότι η φωνή τρέμει έτσι. Γενικότερα ήταν η τρίτη ηχογράφηση που έκανα στο περιεχόμενο, επειδή δεν μου άρεσε καμία προηγούμενη. Και ήταν όλο σεναριογραφημένο έτσι. Και ολεκτικά είχα χαρτί μπροστά μου και διάβαζα. Οπότε υπήρχε πολύ track και φαίνεται και στο βίντεο έτσι. Ήταν πριν 10 χρόνια, ήμουν πρώτη ηλικίου τότε. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, λέω να τη μοιραστώ και μαζί σας. Λοιπόν, ας αρχίσουμε την περιπέτειά μας. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω τι είναι. New game. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Τι εμφάνιση είναι αυτή? Συγγνώμη. Χωράει άσπρη ρόμπα, σορτσάκι και παντόφλες. Και αυτό είναι εμφάνιση για καθηγητή. Γιατί το βρίσκω τον άνθρωπο? Έπρεπε να σκεφτώ κάτι αστείο έτσι. Έπρεπε να προχωρήσει το content. Αποφάσισα να βρίσκω τον καθηγητή Μπέρτς. Ήταν αστείο τότε αυτό στο μυαλό μου. Ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Και εδώ πέρα είναι η αγοράκλα μας. Ο πρώτος χαρακτήρας Pokémon Ever. Ο Ill Boy, κυρίες και κύριοι. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι στην Pokémon Emerald. Βλέπουμε γενικότερα εδώ πέρα ότι τα πρώτα βίντεο ήταν κυρίως Pokémon Emerald. Μόνο Pokémon Emerald. Α, το ένδοξο. Μια συνηθισμένη μέρα στο San Andreas. Το οποίο για κάποιο λόγο έχει φτάσει 75.000 προβολές. Ήταν η πρώτη προσπάθεια να κάνω ένα funny montage σκετσάκι thing, ας πούμε. Πάμε να το δούμε. Τελείωσε με το intro! Σήμερα έχω τόσο καλή διάθεση. Θέλω να αγκαλιάσω όλο τον κόσμο, θέλω. Εσύ εκεί. Αγκαλίτσα. 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 Δεν θες αγκαλίτσα. Δεν μ' αγαπάει. Αυτό θεωρούσαμε και σέμπρο ότι ήταν αστείο. Δεν θα τον κρίνω. Και σιγά σιγά φτάσαμε στο content για το οποίο ξέρετε περισσότεροι το Megacyber, το Minecraft Walkthrough Part 1. Greek. Τότε ήταν που ανέβαινε το Minecraft και ήταν το think όλοι οι YouTubers να κάνουν έναν οδηγό επιβίωσης. Το Minecraft Walkthrough του Megacyber ήταν ένας οδηγός επιβίωσης για το πώς μπορείς να παίξεις Minecraft και να φτάσεις μέχρι τον τερματισμό. Τουλάχιστον αυτά ήταν τα πρώτα επεισόδια, επειδή μετά ξέρετε τι έγινε, θα φτάσουμε για εκεί πέρα. 31 Αυγούστου του 12. Έχουμε προχωρήσει κανένα χρόνο δηλαδή.
Πόσο νοστάλτζι αυτό το intro. Σας φίλες και φίλοι του YouTube, δεν με καθέρα έπαιξε μια εδώ πέρα. Και αυτό είναι το πρώτο party της, ναι, το νέο μου walkthrough. Walkthrough για το Minecraft, yeah. Αφού το ζητήσατε, τοποθήσατε και σας άρεσε. Λοιπόν, πρώτο ξεκινήσω λοιπόν επίσημα το πρώτο part. Να πω δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα sandbox building game, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Notch. Δεν μας νοιάζει. Οπότε σιγά σιγά μαζί με την Emerald ξεκίνησε να προχωράει και το Minecraft Walkthrough. Γενικότερα θα στέκομαι σε βιντεάκια τα οποία θεωρώ κάποιο είδους σταθμό ή κάποιο βιντεάκι που να έχει ενδιαφέρον. Α! Και φτάσαμε σε ένα σταθμό που λίγοι το έχετε δει. Λίγοι θα το θυμάστε. Είναι το πρώτο συνεργατικό βίντεο που έκανα ποτέ στο YouTube. Ήταν με τον Σαλβαδόρ από τους PGA Gamers. Ήταν Adventure Map και ήταν το Dreamscape The Legend of Leroy. Νοέμβρης του 12. Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Δεν με κασέπαιξε μια εδώ πέρα μαζί με τον Σαλβαδόρ από PGA Gamers. Και έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα, σε αυτό το δωμάτιο, για να παίξουμε ένα adventure map. Oh yeah. Yeah. Το adventure... Θυμάμαι θα γνωριστεί με τον Σαλβαδόρ μέσω του chat σε stream του Μπάρι από την Noobs with Fraps, ο οποίος Μπάρι ήταν από τα πρώτα άτομα που έκανε stream στην Ελλάδα, έτσι να το πούμε αυτό. Θυμόμαι να ανυπομονώ πότε θα έρθει η μέρα να κάνει ο Μπάρι stream ή να ανακοινώσει ο Μπάρι stream. Ο Σαλβαδόρ ήταν στα streams του Μπάρι, γνωριστήκαμε και είπαμε να κάνουμε συνεργατικό content μαζί. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο συνεργατικό βιντεάκι του Mega Cyber. Και πολλά ακολούθησαν. Ωραία, φίλτε, ωραία. Λοιπόν, το One Year Special του Mega Cyber, έτσι. Ήταν η μόδα που όλοι οι YouTubers κάνανε το karaoke party, σωστά, το λέω κάτι τέτοιο. Ένα πρόγραμμα που έβαζε ένα τραγούδι να παίζει και εσύ τραγούδιγες από πάνω και σου έλεγε πόσο καλά πατάς πάνω στις νότες. Και οπότε αποφάσισα να κάνω αυτό για special για τον πρώτο χρόνο. Ετοιμαστείτε να κριντζάρετε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να το βάλω, παιδιά μου, sorry. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε πώς ήταν το YouTube παλιά, έτσι. Πω, ρε φίλε, τι είπες τώρα. Το ένδοξο layout το YouTube. Πω! 141 subs τότε, nice. Σας έχω προειδοποιήσει γιατί έρχεται, μην πείτε. Αχ, ο Θεός βοηθός. 4. Δεν τίποτα. Έλα. Πάμε! Every night in my dream. Παίζει ένα το πιο cringe πράγμα στο κανάλι αυτό. Παίρνει το βραβείο. Αυτό είναι το πιο cringe πράγμα στο κανάλι που έχω κάνει. Υπάρχει ακόμα στο ίντερνετ όμως. Για κάποιο λόγο. Far across the distance and spaces between us. Αυτό το είπα καλά. Αυτό το είπα καλά. My heart will go. Χιάστο. Επόμενη πρόταση. Χέστο. Όπως το είπες ακριβώς. Δεν μπορούσες να το περιγράψεις καλύτερα. Η Emerald έφτασε στο φινάλε της. Κάποια επεισόδια κάναμε και με έναν φίλο μου, τον North Ocean 82. Όσοι θυμάστε. Γενικότερα ξεκίνησε και άλλο content και άλλες σειρές. Σιγά σιγά το κανάλι σε να παίρνει τη μορφή του. Και βεβαίως εκεί που το κανάλι εκτοξεύθηκε πραγματικά. Πάμε να δούμε το βίντεο του Minecraft Walkthrough. Όπου ο Αντώνης έκανε join. Και πλέον ήμασταν δύο άτομα και όχι ένα. Τι θες? Μπορώ να σε εξηγήσω. Όχι! Τι θες! Όχι, τι. Πρώτον, έψανα για τουαλέτα. Συγγνώμη γι' αυτό. Και δεύτερον, εσύ δεν είχες πει ότι θες ένα YouTube να παίξεις μαζί. Δεν εννοούσε εσένα όμως. Γιατί, μα γιατί. Είμαι κι εγώ YouTuber. Έξω! Τι ήταν καλό. Και σιγά σιγά στη σειρά διαμορφώθηκαν οι δύο χαρακτήρες. Ο Mega Cyber, ο οποίος είναι πάρα πολύ ευερεύθυστος και φωνάζει. Και ο Σκιούρος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενοχλητικός. Βέβαια θέλω να φτάσω στο φινάλε της σειράς. Το οποίο αυτό μου είχε μείνει, παιδιά. Πήγαμε στο end, τέλος πάντων, με τον Αντώνη. Αυτό δεν ήταν scripted, έγινε όντως. Και ο Αντώνης μπαίνει με το γαϊδούρι του μέσα. Αν θυμάστε, είχαμε διάφορους χαρακτήρες, όπως την Πέπα, την Κότα. Το υπεράλογο της καταστροφής και του τρόμου. Μπαίνει ο Αντώνης με το γαϊδούρι στο end και γκρεμίζεται κάτω. Οπότε να έχω έτσι και κρατώ τον Αντώνη με το γαϊδούρι. Πάμε να το δούμε. Θα το κάνουμε, είμαστε οι πρώτοι που θα το επιχειρήσουν. Αλλά τέλειωνε, βάλετε γρήγορα. Ανέβε πάνω στο άλογο, άμα μπορείς. Δικό σου, δεν μ' αρέσει το δικό σου, είναι άσχημο. Όχι, ήταν χειρότερο. Ανέβηκε στο δικό μου άλογο που κράταγα εγώ. Και είμαι εγώ να κρατάει το άλογο με τον Αντώνη και από κάτω το γαϊδούρι. Δεν ήταν σενάριο αυτό, έγινε όντω. Και τρέχαμε μετά να το μαζέψουμε. Τελικά όμως κατάφερε και ανέβηκε. Όχι, το γαϊδούρι έπεσε, πέθανε. Ρίπ γαϊδούρι. Παιδιά, δεν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται καθόλου όμως. Απάντηση στο base για ζύρολα. Ήταν ζύρολα τότε season 0, θα πήγαινε season 1 και είχε ανεξαιτήσει στο base για να μπούμε στο ζύρολα. Και είχα κάνει κι εγώ. Δεν παίζει να την κοίταξε ποτέ, ρε. Από βίσμα μπήκα, επειδή ήταν ο Αντώνης μέσα. Πάμε να δούμε λίγο cringe. Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Δεν με κασέμπρεξε μια εδώ πέρα. Και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω το πιο όμορφο σπίτι σε όλο τον κόσμο.
Όχι, αστείο! Έτσι θα κέρδιζα το μπες με σιουμοράκι. Ο δρόμος για το Zeroland ήταν αυτός. Ο καιρός προχώρησε και 16 Σεπτεμβρίου 2013 φτάσαμε τα 1000 K subs. Και τότε έγινε το face reveal του Mega Cyber. Ήταν της μόδας τότε το face reveal. Και η αρχή των κακών σκετσακίων που ακολούθησαν μετά στο κανάλι. Πάμε να το δούμε. Μυστήριος ο Mega Cyber. Και μετά έκανα το πρώτο gameplay με facecam, το οποίο ήταν στο Unfair Mario. Κοίτα μαλλί, κοίτα μαλλί. Το κράνος το ίδιο. Καταρχάς πώς δεν βλέπω εκεί πέρα, περίμενε. Κοίτα, καλύπτει τα μάτια. Έχουμε checkpoint εκεί πέρα. Ωραία. Τι μπορεί να με... Και έρχεται το επόμενο big thing στο κανάλι. Το πρώτο επεισόδιο στο Zeroland 18 Δεκεμβρίου 2013. Γιατί φωνάζει, ήταν think αυτό. Έκανα τον Τζαντίλα και καλά σαν χαρακτήρα. Και ούρλιαζα και διέλυα τα μικρόφωνα. Φύγομαι, πεθαίνω. Help! Βασικά εγώ πιθανή ήδη 5 φορές τώρα, οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ήταν και καλά το think ότι μετά το ending του Minecraft Walkthrough έπεσα κατευθείαν στο Zero και ψαχνόμουν. Πάμε να δούμε λίγο το μαγικό γουρούνι. Έλα ξυλάκι, έλα ξυλάκι. What the fuck! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό ήταν αστείο, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καταπληκτικό πληγμένο μου ξένε. What the fuck! Είχα εγκλωβιστεί για εβδομάδες αυτό το δέντρο και είχε αρχίσει να πιάνει το κόλος μου. What the fuck! Συγγνώμη, ο πισινός μου. Το μαγικό γουρούνι ήταν το πράγμα που με στήχιωνε στο Zeroland και τρέλαινε το Mega Cyber και νομίζω είναι ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στο κανάλι. Zeroland Season 1, φίλ. Τι ωραία χρόνια. Και βεβαίως δεν γίνεται να μην δείξω την αγάπη μας την αρχή των Χριστουγεννιάτικων Maps. Από το 2013 και πέρα μια παράδοση ότι κάθε χρόνο κάνουμε ένα adventure map κάθε Χριστούγεννα. Πλέον έχετε δει πώς έχει πάει η κατάσταση. Κάθε map είναι και χειρότερο, όλο και πιο σάπιο. Αυτή είναι η αρχή των σάπιο maps, λοιπόν. Με Στέλιο και Αντώνη. Γεια. Γεια σας. Είμαι ένας πορνόγερος. What? Ένα βιντεάκι που τώρα και το έχω ξεχάσει. Το γιατί χάσει τον Φάνη Μοντάς και καλά στο Χάρτσον. Δεν έχει σημασία. Το παιχνίδι έχει σημασία η γέννηση ενός χαρακτήρα. Του Κίτσου. Τι είναι αυτό? Ο Μπάρμπα Κίτσος. Πώς δεν τον έχουν καλέσει τα μεγαλύτερα γραφεία modeling της Αμερικής? Το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, ρε. Κίτσος, φίλε, κίτσος. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει όλα αυτά τα βίντεο. Κάτι... Εγώ τα είχα ξεχάσει ότι υπήρχαν και μου προκύπτουν τώρα που σκρολάρω. The Mega Cyber is back. Α, αυτό το είχα κάνει μετά τις Πανελλήνιες. Με κουζίνες το special. Πάρα πολύ cool ο Mega Cyber. Παίζει για τραπουλόχαρτο. Ωχ! Ω, πατρινό! Έφτασε 4.000 subscribers, 1 εκατομμύριο views, με μελλοντήριο 1.000 likes στο Facebook, πότε κάνεις βίντεο! Και ρωτάω από ένα μήνα, πριν από ένα μήνα, δηλαδή ένα μήνα μετά που έχεις κάνει ένα βίντεο, είσαι πριν θα κάνεις βίντεο, μα πού είναι τα βίντεο, μα πού είναι τα βίντεο, μα πού είναι τα βίντεο, θα είμαι βίντεο, βίντεο, πού είναι τα βίντεο, το βίντεο, πού είναι τα βίντεο, ένα μήνα πριν μετά, τώρα βίντεο! Κλασικά πρέπει να πάρει Αντώνης τηλέφωνο στα special. Τι πάρει το κεφάλι του. Τι εννοείς? Ετοιμαστείτε! Για τις νέες σειρές! Δεν θα πω τίποτα άλλο. Γενικότερα και τα χρόνια έχει βρει τη φόρμα του το κανάλι. Πάρα πολλές σειρές, πάρα πολλά είδη διαφορετικών παιχνιδιών. Βεβαίως Pokémon Snakehood, το αγαπημένο μου ROM hack. Ό,τι καλύτερο έχω παίξει ποτέ. Ωραία σειρά να τη δείτε. Δεν γίνεται να μην δούμε το τέλος της Zeroland Season 1. Την τελική μάχη. Ήδη τα Minecraft βίντεο ήταν βασισμένα στα sketch. Οπότε το τέλος της Zeroland Season 1 και τη Season 2 αργότερα ήταν περισσότερο ταινία. Μην ανησυχείτε, κύριε Mega Cyber, θα έχετε όλο τον χρόνο να μιλάτε με τον Σκύρο στην άλλη ζωή. Σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει περισσότερο. Όχι, με τίποτα, ποτέ! Anyway, λυπάμαι αλλά το παιχνιδάκι τέλειωσε. Σκάστε και πάμε στο πρώτο που να δουλέψει. Πώς θα πω,
Η ένδοξη τριάδα Κωστής Αντώνης Μεγκασάιμπερ και ένα υπέροχο 3D από Θωμά από Creativity Films. Μετά από εκεί το καλοκαίρι μετακόμισα και στην Αθήνα για σπουδές. Είχε τελειώσει πλέον το λύκειο για το Μεγκατσούμπι. Και πάμε να δούμε το 10.000 Special. Λοιπόν, κύριε Μεγκασάιμπερ, ξέρετε τι έχω εδώ πέρα? Ξέρετε τι έχω εδώ, λέω? Ένα μπλοκάκι. Α, είστε από τους αστείους, ε? Όσο μπορούμε. Το βλέπω από τις εγγραφές σας. Ξέρετε, κύριε Μεγκασάιμπερ, παρατήσαμε κάτι εξωσημείωτο το τελευταίο καιρό. Αλήθεια? Μιλήστε μου γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόμουν να την αδειάζει για να μιλήσω, αλλά όπως και να έχει. Με αυτά τα νούμερα που βλέπω εδώ πέρα θα σας κοπεί το υφάκι μαχαίρι. Πιστόλι. Τι είπατε? Τίποτα. Συνεχίστε. Οι διάλογοι σε αυτά τα σκέτς είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι καλύτερο μαζί μερικές φορές. Δεν είσαι σε θέση να κάνεις σχέδια. Ή μήπως είμαι. Πώς το κάνεις αυτό? Η αρχή του Xenoverse εδώ πέρα και του Necrobeam. Και μετά του Sheer Cold. Πότε θα βγει Xenoverse 3, by the way? Να κάνουμε κανένα στριμάκι. Φινάλε Zero and Season 2. Για χρόνια το πιο πετυχημένο βίντεο στο κανάλι. Παπάρι! Και ο θάνατος του Αντώνη. Στο κανάλι του Αντώνης έχει διάφορες σκηνές και με κανονικό animation. Να πάτε να τις δείτε εκεί πέρα. Πολύ καλή δουλειά. Θα κλέψω τον Μπέρι. There is the tree with Freud. Sans. Sans τον end! Sans τον god! Sans τον end! And Sans τον god! Χορ! Sans τον backpack! Achievement unlocked! Pokemon Vietnamese Crystal. Δεν θα πω περισσότερα, δείτε την. Ό,τι καλύτερο. 5 χρόνια Mega Cyber Special. Τι βρήκα? Εξαιρετικά. Jack Lobson, Draco Sandron, ό,τι καλύτερο. Ετοιμαστείτε για μπούφλα στο Γιάννη. Μπορείς να ικανοποιήσεις την επιθυμία μου. Μπορείς, Άρχοντα Sandron, να με κάνεις το νούμερο ένα YouTuber του κόσμου. Ωπα, ψηλέ. Θέλω πληρωμένη ευχή. Sorry, Γιάννη. Το μυστικό της Emerald, πολύ ωραίο βίντεο. Και καλά ένα horror themed για τα μυστικά που κρύβονται πίσω από το walkthrough της Pokemon Emerald. Να το δείτε, είναι ωραίο. Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε σε ένα βίντεο το οποίο το έχετε αγαπήσει. Και αυτό είναι το special επεισόδιο του Minecraft Walkthrough. Αυτή τη φορά έχει το τέλος του. Όχι, λέω, μα την έχεις πάλι το σπίτι μετά από τόσο καιρό. Όχι, θα πεθάνεις. Πού είσαι? Πέπα, πού είναι ο ηλίθιος? Θα το σκοτώσω αυτή τη φορά. Πού είσαι? Θα το σκοτώσω! Η επιστροφή του playthrough για ένα special video. Το 2018 φτάσαμε και τις 50.000 εγγραφές. Εννοείται θα είχε special με κακό σκετσάκι. Η συνομιλία μου με το Mega Cyber. Το on που μου έδωσε το κανάλι. Επιτέλους. Η δύναμη υπάρχει μέσα μου. Είναι καλά να φύγω. Επιστρέψω σύντομα για να πάρω τους άλλους μισούς. Και τότε εγώ, ο Mega Cyber, θα κυβερνήσω τον κόσμο. Αντίο. Και να θυμάστε, κανάλι είναι δανεικό. Και κουζίνες! Τα χρόνια περνάνε, νέες σειρές έρχονται διαρκώς, το κανάλι εξελίσσεται. Ξεκινήσαμε και τα φοροφόρια μας. Συνέχισε και το κανάλι γενικότερα στο content των funny moments, το οποίο είναι και η μορφή του μέχρι και σήμερα. Ήρθε και ο φόροφορ SMP, όπου πλέον ήταν το θίγμα στα βιντεάκια που κάναμε παλιά στο Zero με σκετσάκια. Να είναι το think των βίντεο. Vampire Mega Cyber vs Persephones. Η μάχη Τιτάνων. Πάντα special του Mega Cyber πρέπει να έχει μέσα sword fight. Προϋπόθεση. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Φτάσαμε τα 100 κάπα. Εννοείται θα έχει special βίντεο. Το think του βίντεο ήταν ότι πολεμάω τον Mega Cyber. Αυτόν που μου έδωσε το κανάλι. Εξηγείται και δείχνεται και στο βίντεο. Ένας είναι ο αληθινός Mega Cyber. Ήταν ωραία δουλειά. Είχα βάλει χρόνο. Και Deadly Muffy σαν ο παππούς. MVP. Και αυτό είναι και το βίντεο που πάνω κάτω ο χαρακτήρας του Mega Cyber. Ολοκληρώνει το character arc του και βρίσκει το δρόμο του. Και κάπως έτσι ερχόμαστε στο σήμερα. Σήμερα όπου κάνω αυτό το βίντεο. 10 χρόνια λοιπόν. 11 Νοεμβρίου του 2011 ήμουν 15 χρονών, πρώτη ηλικίου και τώρα είμαι 25. 10 χρόνια Mega Cyber, The Mega Cyber 69 είναι πολλά χρόνια. Η μισή μου ζωή κοντά.
Είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε στα τυφλά, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω. Και έχει φτάσει σε σημείο να συνεχίζει 10 χρόνια μετά και να το βλέπετε πλέον πάνω από 100.000 άτομα. Δεν θέλω να το βαρύνω γενικότερα, αλλά νιώθω ρε επειδή μου τη μέσα το Mega Cyber, δεν ξέρω. Θα ήταν πολύ διαφορετική ζωή μου αν δεν είχα ξεκινήσει αυτό το κανάλι. Και από τη δίωδο που μου έδωσε για δημιουργικότητα και για τα απίστευτα άτομα που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια και με βοήθησαν. Και τους ευχαριστώ πολύ ένα προς έναν. Και φυσικά όλους σας που είστε εδώ πέρα όλα αυτά τα χρόνια. Είτε από τα πρώτα χρόνια, είτε και πιο πρόσφατα, είτε και από σήμερα. Και αγκαλιάζετε το υλικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο που μου έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε τώρα, όπου πάει, 10 χρόνια, συνεχίζουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.